Κύριε. Κύριε. Οκ. Ξεκινήσε με ένα ωραίο τραγούδι. Το Got You Under My Skin με ένα Σινάτρα ωραίο. Εφορική διάθεση έχετε, έτσι ένα εφορικό κομμάτι. Ναι, ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί. Γιατί σήμερα δεν θα έχουμε αύριο. Σήμερα δεν θα έχουμε αύριο εκπομπή. Εμένα, κύριε Ασκητή, μόνο το σεβασμό, το χιούμορ μου είναι το ερωτικό μου κάλεσμα. Βεβαίως. Γι' αυτό και το ασκώ αυτήν την περίοδο. Γιατί είσαι πολύ αυθόρμητος. Ευχαριστώ. Είναι για το Πάσχα. Κάνει κάλεσμα σαν κόκορας για το Πάσχα. Λέει, είμαι χαρούμενος, είμαι αστείος. Ελάτε να περάσουμε καλό Πάσχα μαζί. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την μεγαλέστατη Μεγάλη Τετάρτη. Πρώτον και δεύτερον, γιατί γνώρισα έναν άνθρωπο τον οποίο θαυμάζω και αγαπώ ιδιαίτερα, τον Πέτρο τον Γαϊτάνο, και θέλω να το πω από ψυχής. Τον ακούω χρόνια, είναι μια φοβερή φωνή της ελληνικής μουσολογίας και νομίζω ότι εκφράζει όχι μόνο τη μουσική παιδεία, αλλά και τον εαυτό τον ίδιο. Πάσω εκτός, επειδή είχα μια κουβέντα πριν, έχω επηρεαστεί από τη συζήτηση μαζί του. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι οι ποιοτικοί και από αυτοί που σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολλοί και θα πρέπει να δώσουν ακόμη μεγαλύτερο το παρόν στα κοινά, όχι στην πολιτική. Κοινά εννοώ, δρώντας ο καθένας το δικό του μετερίζει. Θέλω να σας πω για το θρησκευτικό συνέστημα, το οποίο είναι το βαθύτερο ερωτικό συνέστημα της ανθρώπινης ζωής. Βεβαίως. Ναι, γιατί? Και διότι αυτό έχει αξία. Δηλαδή, δύο λέξεις σημαντικές που μας... Το ερωτικό, όχι αγάπη σκέτο. Όχι, το ερωτικό. Η αγάπη, αυτό λέγαμε πριν, είναι ένα συνέστημα το οποίο επενδύεται μέσα στη λογική. Γιατί ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να αγαπάει. Αγαπάει ακόμη από την περίοδο της ενδομήτριας ζωής. Και να αγαπιέται. Και να αγαπιέται. Αγαπάς και αγαπιέσαι είναι δύο βαθιά όρημα κριτήρια της ζωής, τα οποία σε κάνουν να υπάρχεις. Η θρησκευτικότητα ως αντίληψη είναι η πίστη. Επειδή έχουμε κάνει πολλές φορές συζήτηση για την απιστία, την πίστη, το σεξ. Το σεξ από μόνο του δεν είναι ένας πρωτογενής μηχανισμός δράσης που ο άνθρωπος αυτοικανοποιείται αυνανιζόμενος στην εφηβική περίοδο ή επενδύοντας την ειδονή του σε μια ενήλικη ζωή, αλλά ζώντας μέσα από αξίες και θεσμούς που η κοινωνία του δίνει, το οικογενειακό του σύστημα. Ναι. Η θρησκεία, όχι η εκκλησία, η θρησκεία είναι ένα βαθύ ερωτικό συνέστημα, γιατί η εκκλησία έχει δόγματα για να ζήσει. Η θρησκεία είναι βαθύ ερωτικό συνέστημα που οι μέρες αυτές με τον Χριστό να προσκυνάει την ανθρώπινη ζωή του και να πεθαίνει μέσα από αυτήν, προβάλλει την ανάγκη όχι μόνο να χαίρεσαι το σεξ ως βιολογική εικόνα, αλλά να μπορείς να απολαμβάνεις τον έρωτα ως διάσταση ανθρωπιστικής αξίας. Μάλιστα. Και στη συνέχεια αυτής της εικόνας είναι η σχέση με την μοναδικότητα της αναζήτησης προς την αγάπη, αυτό είπατε πριν, αλλά και την ψυχική ορίμανση. Γιατί σήμερα πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες είναι καταθλιπτικοί. Είναι μόνοι. Συμβαίνει στις γιορτές. Δεν μπορούν να αγαπήσουν. Αυτό είναι το εόρτιο σύνδρομο, λένε πολλοί, ότι κοιτάξτε, ναι, πήγαιναν και Πάσχα, οπότε γιορτές και αισθάνονται, ναι, μόνοι. Και οι πολλοί αυτοκτονούν δυστυχώς αυτές τις μέρες, γιατί τότε κάνουν τη δική τους αυτοκριτική. Σωστά. Οι οποίοι είναι αυστηροί άνθρωποι. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να εκφράσουν συναισθήματα. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στη σύγχρονη κοινωνία που τους όπλησε με ελευθερία, πλούτο και ανταγωνιστική αξία, δεν τους έμαθε ποτέ κανείς ότι το βασικό κομμάτι της ζωής είναι το συνέστημα. Να μπορείς δηλαδή να εκφράζεις τη γνώμη σου, να πιστεύεις στο χρώμα της ποιότητας της σκέψης σου και να έχεις τη δύναμη να επενδύεις έναν άνθρωπο ζώντας μαζί του για όσα χρόνια χρειάζεσαι. Όχι επιβάλλεται, ούτε πρέπει, ούτε είναι σωστό ή λάθος. Όσο χρειάζεσαι. Γιατί αν αυτό κλείσει, πρέπει να φύγεις από αυτό που χρειάζεσαι. Πολλοί φοβούνται να εκφραστούν ή να πούν τη γνώμη. Πολλοί φοβούνται την απόρριψη, ναι. Φοβούνται καταρχήν το κόστος. Παρεξηγηθούν. Φοβούνται την οποιαδήποτε εξουσία, δεν μιλάω κρατική, ναι, ναι, τώρα. Οποιαδήποτε γύρω του. Φοβούνται την τιμωρία, γιατί... την εμπλοκή. Και αυτό είναι το μεσικότερο κομμάτι. Πολλές φορές δεν μας ακούνε όπως μιλάμε. Ναι, δεν έχουν μάθει όμως να εκφράζονται, γιατί έχουν ζήσει και θέλω να κάνω και μια αναφορά στις ελληνικές οικογένειες. Γιατί πάμε και στο θέμα μας, το οποίο είναι ότι υπάρχει και. Γιατί είπαμε στην αρχή ότι είχαμε ένα θέμα για σήμερα, ότι πώς τσακωνόμαστε, δηλαδή πώς τα ζευγάρια φτάνουν σε ρήξεις συνήθως. Κοιτάξτε, ο τσακωμός. Δεν μιλάμε για το γενική ρήξη, για τον τσακωμό. Ο τσακωμός είναι η υγεία σε ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι οφείλει συσσαγωγικά να τσακώνεται. Αυτό μην το πάρετε τώρα ότι οφείλει να πλακώνεται στο ξύλο ή να υπάρχει μια παθολογία συμπεριφορά. Ο τσακωμός είναι μια λεκτική διαφωνία ή μια εξολεκτική αντίρρηση. Το σώμα μας το ίδιο δηλαδή πολλές φορές δείχνει το θυμό μου, τη χαρά μου, την απογοήτευσή μου. Η στάση του σώματος είναι μια μεγάλη ιστορία, όπως ξέρετε καλά. Ναι. Ο λόγος όμως είναι πολύ ισχυρό μήνυμα όταν διαφωνείς με μια άποψη, και ειδικά αυτή η άποψη είναι του άνθρωπού σου, του δικού σου συντρόφου, να μπορείς όχι να έχεις μια παθητική ενοχική στάση. Που είναι και απορριπτική. Ξέρετε ότι λένε πολλοί άνθρωποι, η σιωπή του με τρελαίνει.
Με σκοτώνει όταν δεν έχει γνώμη, όταν δεν διαφωνεί. Το να πει στον άνθρωπό σου διαφωνώ σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ υγιές. Και να τσακωθούμε στη διαφωνία μας είναι ανθρώπινο. Το βασικότερο κομμάτι όμως είναι να μην έχουμε, είπατε, ρήξη, να μην έχουμε δηλαδή πλήρη απόρριψη ο ένας από τον άλλον. Και σε αυτές τις μέρες που ζούμε, που είναι πολύ σημαντικές μέρες, οι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά, γιατί δεν θα πάνε στο γραφείο τους, θα έχουν πιο πολύ χρόνο, θα πάνε κάπου διακοπές με τα παιδιά τους, να ζήσουν αυτές τις μοναδικές στιγμές, οι οποίες κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται με ένα σταθερό αξίωμα του είμαστε μαζί ακόμη, ότι μπορούμε και συνυπάρχουμε μέσα χρόνια και κτίζουμε πλευρές της ζωής που δεν είναι μόνο η σεξουαλική χαρά, που είναι μεγάλο κεφάλαιο, το έχουμε πει τόσο πολύ. Όχι, να μιλάμε για άλλο πράγμα. Όχι, και αυτό έχει σημασία. Το σεξ δεν απαγορεύεται στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ό,τι κακό είναι. Οι άνθρωποι δεν είναι ενοχοποιημένοι από την κοινωνική τους διάσταση, είναι ενοχοποιημένοι από το φόβο τους και από την αμαρτία δήθεν μιας συμπεριφοράς που είναι βαθιά ανθρώπινη. Στην περίπτωση του τσακωμού που λέμε, και μιλάμε για τσακωμούς, πολλές φορές, όχι πολλές φορές, συχνά λέγονται πράγματα τα οποία θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αμφίδρομα από λεκτική βία. Δηλαδή δεν είναι μόνο τσακώνεσαι, ακούς ή λες και εκφράσεις ανάμεσα και σε ανθρώπους που αγαπιούνται, έτσι, οι οποίες είναι βαρύτερες του περιεχομένου μας. Είναι δηλαδή, εκρηκτικός τιμός. Ξεκινάμε ότι είπες βλακεία και φτάνουμε στο ότι η μάνα σου και ο πατέρας σου ξέρουν δηλαδή θέλω να πω ότι... Παρασυρώμαστε. Ναι, και φτάνουμε σε κάποια άλλα άκρα τα οποία ξεπερνούν γιατί? Την αρχική βάση. Γιατί του. Υπάρχει ένα γιατί. Γιατί θέλω να σε κάνω να πονέσεις όπως πονάω εγώ μαζί σου. Ο θυμός, ξέρετε, ο οποίος επίσης είναι ανθρώπινο στοιχείο, όταν δεν έχει διαχειριστική ωριμότητα και γίνεται ένας θυμός σκουπιδιάρικος, γίνεται ένας θυμός εξευτελιστικός, γι' αυτό και λέει η ελληνική παροιμία, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι ότι η παιδεία σου και η ωριμότητά σου πρέπει να σε κάνει να θυμώνεις. Δεν χρειάζεται να είσαι δηλαδή αυτό που λέμε cool, σαύρα, ψυχρή, που κοιτάς τον άλλον και σε βρίζει και λες: ωραία, βρίζεμαι εσύ και εγώ σε γράφω εκεί που μπορώ να σε γράψω. Όχι. Θα αντιδράσω. Θα θυμώσω κι εγώ. Τα όρια του θυμού όμως είναι η αξιοπρέπεια, η παιδεία και ο συμβολικός χαρακτήρας, γιατί εμείς οι δυο είμαστε μαζί και όταν μάλιστα ένα παιδί παρακολουθεί τις βρισιές. Το παιδί αυτό αύριο θα μεγαλώσει και θα μάθει να βρίζει, θα μάθει να είναι βίαιο και δεν θα μπορεί να επενδύσει στη δική του ζωή. Παρέμβαση εδώ. Ξέρουμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι η βία που ασκούν χειρονακτικά, που λένε οι άντρες συνήθως, γιατί οι γυναίκες δεν έχουν τη δύναμη αυτή. Στις γυναίκες είναι ένα θέμα που το έχουμε σχολιάσει φορά. Λέμε ότι έχουμε κατεξοχήν πολλά φαινόμενα τέτοιου τύπου. Βία, δηλαδή ομής, μια σφαλιά. Σωματικής βίας. Σωματικής. Γιατί υπάρχει και η ψυχική βία. Όμως, πιστεύετε ότι οι γυναίκες, αντίστροφα όπως οι άντρες έχουν αυτό το θλιβερό προνόμιο, είναι πιο σκληρές στην φραστική βία? Βεβαίως. Η γυναίκα γενικά είναι πιο σκληρή και πιο επιθετική από τον άνδρα. Ο άνδρας, επειδή είναι αδύναμος, ασκεί τους μίστου, ασκεί τη βία. Ξέρετε ποιοι πολεμούν? Οι αδύναμοι πολεμούν. Οι δυνατοί δεν πολεμούν. Οι δυνατοί εκφράζονται, επιβάλλονται ή διαχωρίζονται. Γιατί η γυναίκα είναι πιο βίαιη? Η γυναίκα είναι πιο λογική, είναι πιο στρατηγική. Και από τη φύση της, ο εγκέφαλός της, οι ορμόνες της, από τη μικρή ηλικία που την οριμάζει πιο γρήγορα ο άξονας ανάπτυξης, της επιτρέπει να δώσει στόχους επιθετικούς σε έναν άνδρα, πάρτε στην εφηβεία. Ναι. Τα κορίτσια σήμερα είναι εξαιρετικά επιθετικά προς τα αγόρια. Και σεξουαλικά και επικοινωνιακά. Εγώ μιλάω για τη φραστική βία. Η φραστική βία στο ζευγάρι θυμώνει περισσότερο τη γυναίκα, γιατί η γυναίκα επενδύει πιο πολύ στο οικογενειακό φάσμα της ζωής. Όταν κάνει παιδί η γυναίκα, γίνεται σκληρή και απόλυτη, γιατί δεν θέλει θέλει να εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής του παιδιού της. Άρα προς τον άνδρα που έχει επιλέξει, αισθάνεται ότι γκρεμίζεται αυτό το όνειρο. Άρα λέει μέσα της: επέλεξα λάθος άνθρωπο. Άνθρωπο αδύναμο, ανίκανο, που δεν μπορεί να προσφέρει. Και δεν πιστεύει. Εγώ λέω ότι πολλές φορές όταν τσακωνόμαστε, λέμε και πράγματα τα οποία δεν πιστεύουμε. Γιατί είναι το βασικό κομμάτι. Για να πειράξουμε τον άλλο. Δηλαδή, πιο πολύ τα λέμε. Ναι, όχι, δεν θα έλεγα ότι εκεί. Προσέξτε. Δεν νομίζω ότι η γυναίκα εκεί υπερτερεί περισσότερο στη λεκτική βία από τον άνδρα σε ένα τσακωμό. Όχι. Και οι δύο είναι βίαιοι. Απλώς η γυναίκα είναι πιο σκληρή. Η γυναίκα σου χρεώνει τα λάθη. Ο άνδρας είναι παρορμητικός. Μπορεί να θυμώσει, να εκραγεί, να δημιουργήσει θόρυβο, αλλά μετά πέφτει σε ένα συνέστημα που χαμηλώνει το στόνος του. Η γυναίκα είναι πιο επιθετική στην στρατηγική λογική της. Δεν το ξεχνάει εύκολα. Το κρατάει. Και σε βαράει εκεί που πονάς. Και σε βαράει εκεί που πονάς, αλλά αυτό δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι να δικάσουμε τη γυναίκα. Όχι, όχι, και να όχι, όχι, όχι. Πριν δικάσαμε τον άντρα για είναι την άλλη θέμα, βία. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με την παιδεία μας,
με την ονειρική αντίληψη, με την πραγματικότητα των ψυχικών επενδύσεων, με το συνέστημα που έχουμε σαν άνθρωποι. Είναι πάρα πολλά μέσα. Δεν είναι μόνο άλλο συγκεκριμένο. Κυρία Σκεφτή, γιατί τσακώνονται τα ζευγάρια? Γιατί διαφωνούν. Και γιατί δεν μπορεί ο ένα να πείσει τον άλλον με τα επιχειρήματά του. Και ξαναλέω ότι αυτό είναι υγιές. Οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν είναι αντίγραφα ή πρότυπα γονιδιακών εικόνων. Είναι μορφές εξέλιξης. Ο άνθρωπος τι είναι? Ένα σύστημα βιολογικό, ψυχικό, κοινωνικό και λειτουργικό. Αυτό μέσα από αυτό το σύστημα λοιπόν φτιάχνει ένα δικό του τρόπο επικοινωνίας. Αυτό το επενδύεις. Άρα τι παθαίνεις? Το επενδύεις καταρχήν ιδανικά. Γνωρίζεις τον άνθρωπο και τον θεωρείς το ιδανικό της ζωής σου. Ναι. Γεύεσαι τις χαρές του και τις δικές του απολαύσεις. Μέσα στα χρόνια τον απομυθοποιείς. Και αρχίζεις πλέον. Για το ιδανικό δεν υπάρχει. Για το ιδανικό δεν υπάρχει. Αρχίζεις πλέον λοιπόν να διαφωνείς σε πολιτικές, σε δράσεις. Και τι κάνεις? Γίνεσαι κακός μαζί του. Αρχίζεις και τον χρεώνεις. Τον βλέπεις όλο και πιο πολύ λάθος, όλο και λιγότερο σωστό. Αυτό λοιπόν σε αμφίπλευρη δομή, σε μια κοινωνία που από μόνη της πυροδοτεί, ξέρετε ότι ο γάμος πέφτει. Θα σας πω σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, ότι οι παγκόσμιοι αριθμοί του γάμου μειώνονται σοβαρά, δραματικά. Δεν παντρεύονται. Δεν παντρεύονται. Όχι όμως ότι οι άνθρωποι δεν έχουν σχέσεις, αλλάζει η μορφή του γάμου. Δηλαδή σήμερα οι άνθρωποι θα πάνε σε νομοτελειακές όπως πηγαίνουν, με σύμφωνα συμβίωσης, για να προστατεύσουν πιο πολύ την προσωπική του ζωή και να έχουν λιγότερο κόστος σε ένα πιθανό διαζύγιο αύριο. Ναι, άμα υπάρχει παιδί τώρα, είτε πήγε σε εκκλησία είτε δεν πήγε σε. Νομίζω ότι είναι το ίδιο βάρος, φέρει την ίδια ευθύνη. Προσέξτε, όχι, όχι, μην το βάζετε έτσι. Λέω. Το παιδί έχει μια άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, έχει νομοτελειακή. Δεν κάνει παιδιά. Βεβαίως. Και έχει όμως νομοτελειακή υποχρέωση ο γονιός στο παιδί του. Δηλαδή έχετε ίδια πολιτεία και σου λέει, εδώ που πας, είσαι υποχρεωμένο να δώσει αυτό. Την νόμιμη μοίρα που λέει η νομική διάσταση. Η πραγματική όμως ανθρώπινη σχέση έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία 20 χρόνια και είναι, αλλάζει συνεχώς. Γιατί οι άνθρωποι είναι περισσότερο εγωπαθείς, είναι περισσότερο νάρκισοι, έχουν πιο πολύ εγωκεντρικές ανάγκες, γίνονται βίαιοι, αν θέλετε, σε μια κοινωνία που επιβάλλει τη βία με διάφορους τρόπους. Και σαν αποτέλεσμα αυτή η σχέση είναι ο φόβος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα φοβούνται να κάνουν σχέσεις. Το μεγαλύτερο άγχος της ψυχολογίας που εμείς βλέπουμε κάθε μέρα είναι ο φόβος της δέσμευσης. Μια χαρά με μόνοι. Ή φοβούνται μήπως πάει στραβά. Ναι, φοβούνται θα πάει στραβά. Άρα φοβούνται το κόστος. Δεν θέλουν λοιπόν να δεσμευτούν. Ένα λεπτό θα ρωτήσω κάτι. Είπατε πριν για το ιδανικό. Το ιδανικό δεν υπάρχει. Το ιδανικό είναι υποκριτικό, σωστά. Και εμείς κυνηγάμε μια ζωή. Υποθετικό. Υποθετικό. Υπάρχει ιδανικό. Υποκριτικό δεν είναι, αν θέλετε. Στο μυαλό μου υπάρχει ιδανικό. Εγώ μέσα σαν άνθρωπος έχω ένα ιδανικό. Όμως κάτι φαντασιακό. Μπορώ να έχω το δασκαλό μου. Μπορώ να έχω τη γυναίκα μου. Σε άνθρωπο ιδανικό, όχι ιδανικά. Ναι, σε άνθρωπο ιδανικό. Προσέξτε. Καταρχήν να ονομάσουμε τι είναι ιδανικό. Γιατί βάζουμε μια κουβέντα που δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Ιδανικό είναι το πρότυπο μιας ψυχικής ανάγκης που με επενδύει ως αξία. Μέσα από αυτό υπάρχω δηλαδή. Σαν συνέχεια της ζωής το κτίζω αυτό το ιδανικό. Και ενδεχομένως το αλλάζω. Από τη στιγμή που το κτίζω είναι και υποκριτικό. Όχι, δεν είναι υποκριτικό. Το κτίζω σε ανάγκες πραγματικές. Αν χάσω αλλάζω την πραγματικότητα. Αλλάζω τις ανάγκες μου κάθε στιγμή, άρα δεν είναι το ίδιο που ξεκινάει. Προσέξτε, υποκριτικό είναι εάν αναγκαστώ να υπηρετήσω θεσμικά ένα ρόλο, γιατί φοβάμαι ότι αν δεν τον υπηρετήσω θα έχω απώλειες. Έχω κόστος. Η ανάγκη ψυχική όμως να είμαι αληθινό με τον εαυτό μου, γι' αυτό είναι και η βασικότερη πλευρά της ζωής, είναι να ξέρεις ποιος είσαι. Να ξέρεις που βαδίζεις, μέχρι που πάει τα χέρια σου, τα πόδια σου. Να ξέρεις ειλικρινά ο άλλος πώς σε διαχειρίζεται. Πάντα ξέρουμε τι είμαστε. Όχι, δεν το ξέρουμε. Οι πιο πολλοί δεν ξέρουν τι είναι. Βεβαίως. Αν το ξέραμε, δεν θα είχαμε ούτε ψυχιάτρους, δεν θα είχαμε ούτε ψυχολόγους. Και τι κάνουμε. Ούτε θα κάναμε διορθωτικές κινήσεις. Η ανάγκη να μάθουμε ποιος είναι έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Το ιδανικό δηλαδή δεν είναι ένα υποθετικό πρότυπο που διαχέεται στον αέρα και γίνεται οραματικό όπως είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι διαφορετικό. Ένα θέμα. Ο πόλεμος είναι ιδανικό για πάρα πολλούς ανθρώπους. Όσο και να ακούγεται τραγικό. Ο πόλεμος είναι θάνατος, έτσι. Ναι. Ο πόλεμος δημιουργεί αντιλήψεις νίκης, εξουσίας, έτσι. Υπέρβασης δυνάμεων, ανθρωπίνων σχέσεων. Και αυτό φέρνει για πάρα πολλούς ανθρώπους το δικαίωμα της αναγνώρισης. Η ειρήνη δημιούργησε νέες δράσεις. Το 50, αυτό λέγαμε, η πνευματική ανάγκη του ανθρώπου ανυψώθηκε γιατί υπήρχε ο πόλεμος πριν. Σήμερα έχουμε ειρήνη 70 χρόνια. Συγγνώμη, Τζέννη, θέλω να γυρίσω κάπου αλλού, γιατί πήγαμε σε ένα θεωρητικό, σε ιδανικά. Έχουμε τον τσακωμό. Έχουμε τη διλεκτική βία που την οποία μιλήσαμε. Έχουμε την αναγκαιότητα να τσακωθήσει τις υπερβάσεις που κάνουν. Υπάρχει μια αντίληψη πολλές φορές όπου άνθρωποι όταν τσακώνονται δεν μιλάνε. Δηλαδή, μόλις υπάρξει η έκρηξη. Για 3-4 μέρες σιωπούν ναι. και δείχνουν τη δυσφορία χωρίς ποτέ να εκφράσουν ναι. αυτό που είναι καλό αυτό. Όχι βέβαια. Ναι. Καταρχήν. Δεν είναι αρρωστημένο λιγάκι. Είναι πολύ νοσηρό αυτό που είπατε ακριβώς, διότι φωτογραφίζει την απόσυρση. Δηλαδή οι άνθρωποι απομονώνονται. Άρα ο χρόνος κυλάει και αυτοί είναι χαμένοι.
Και μάλιστα αυτό το ύφος της κατάθλιψης ή της θλίψης και της μελαγχολίας περνάει στα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι όταν έχουμε οικογένεια δεν είμαστε οι δυο μας. Γι' αυτό πρέπει να οριμάσουμε όταν κάνουμε παιδιά. Όχι, αλλά δεν είμαστε με οικογένεια. Εκεί καταλαβαίνουμε πιο βαρύ. Αλλά πες ότι είμαστε δύο άνθρωποι και ο άλλος, επειδή τσακωθήκαμε, μου γκαίνεται ξαφνικά ή σε κοιτάει περίεργα, αποφεύγει. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Εκεί όμως θα πάει ο ένας από τους δύο και δεν έχει σημασία ποιος θα πάει. Γιατί κάθε φορά λέει: όλο εγώ πάω και του μιλάω. Όλο εγώ σπάω τα μούτρα. Ναι. Αυτό δεν έχει καμία αξία. Αξία έχει να το κάνω. Και να του πω ότι ξέρεις κάτι, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν θορυβήσει και τους δύο. Οι άνθρωποι όμως επειδή είναι εγωιστές και έχουν το αλάθητο της νίκης και της εξουσίας τους, δεν έχουν καμία διαλλακτικότητα να είναι ελαστικοί στην απορρόφηση ενός μηνύματος. Ξέρετε τι είναι σχέση και θα κλείσω με αυτό. Δεν μπορεί να λέω σ' αγαπώ. Είσαι το ιδανικό στη ζωή μου να και να σε προσβάλλω, να σε μειώνω και να μην ακούω τι μου λες. Γιατί ξέρετε, μέσα στη σχέση δεν υπάρχει δικαστής ή νόμος που κρίνει. Σωστά. Υπάρχουν δύο άνθρωποι που συναποφασίζουν αν μπορούμε να είμαστε μαζί ή όχι. Άρα πρέπει να είσαι και δικαζόμενος και δικαστής του εαυτού. Όχι, δεν είσαι ούτε δικαζόμενος ούτε δικαστής. Δικαστής του εαυτού σου πρέπει να γίνει. Έχεις την οριμότητα να ακούς αυτό που θα μου πει η γυναίκα μου, για μένα είναι πρόβλημα. Αν δεν της αρέσει. Δεν θα πω, άξιζε, δεν είναι έτσι, είναι αυτό που λες τώρα είναι κουτό, είναι λάθος. Πρέπει ο κύριος Πέτρος Γαϊτάνος, δεν του δώσετε χρόνο, τον αγαπάτε. Βεβαίως, ναι. Περάσαμε τον χρόνο. Ειλικρινά είμαι ευτυχής που τον γνώρισα από κοντά σήμερα. Υπάρχει τηλεφωνική σας γραμμή για όποιον επιθυμεί να πάρει πληροφορίες 210-77-97-979. Πείτε το εσείς αλλιώς. Μια γραμμή που καταγράφει επιστημονικές μελέτες και προσωπικές ανάγκες. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Πάσχα. Το σουβλίζετε? Όχι, θα το φάμε στο φούρνο. Στο φούρνο. Ωραία, να περάσετε καλά. Με αγάπη και συντροφικότητα. Το Πάσχα ταυτίζει ανάγκες ψυχικές. Μπορούμε να τις χαρούμε όλοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Από το σώμα και στο τούτο αυτή. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, σε ένα υπέροχο break.